Λοιπόν, έχουμε μια εισαγωγική κουβέντα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πουλμέτη. Η αφορμή είναι η ταινία σας το 1968. Θα δούμε και αργότερα πολλά αποσπάσματα και ένα τρέλερ πολύ κατατοπιστικό. Αλλά δώστε μας έτσι μόνο την αφορμή που έγινε για σας αιτία να κάνετε την ταινία αυτή. Πριν δύο ακριβώς χρόνια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Αγγελόπουλο της μπασκετικής ΑΕΚ, ο οποίος με αφορμή την 50η επέτειο της μεγάλης αυτής βραδιάς που έγινε το 1968 μου πρότεινε να κάνουμε μια ταινία η οποία θα είναι επαιτειακή και πανηγυρική. Εκείνη την εποχή εγώ μόλις έβγαινα από τα γυρίσματα της πρώτη-τελευταίας ταινίας μου, του Νοτιά, ήμουν αρκετά κουρασμένος, αλλά ήταν πραγματικά πολύ δελεαστική η ιδέα του κυρίου Αγγελόπουλου. Ήταν οραματική καταρχήν. Να θυμίσουμε ότι είσαι Κωνσταντινοπολίτη. Είμαι Κωνσταντινοπολίτη, προφανώς, και ΑΕΚτζής, αυτονόητο. Του πρότεινα λοιπόν να κάνουμε ένα αρχείο για να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους που έζησαν εκείνη τη βραδιά, κυρίως τους παίκτες, τους παλεμάχους για την ιστορία της ΑΕΚ, να βρούμε απλές ιστορίες ανθρώπων. Και ξεκίνησε μια περιπέτεια η οποία στην αρχή κατέγραψε 20 ώρες υλικό περίπου, το οποίο το επεξεργαστήκαμε, βγήκε ένα σενάριο και το οποίο ξεκινάει ως ταινία στις 25 Γενάρη σε δύο εβδομάδες. Κύριε Πουλμέτη, γιατί ΑΕΚ και όχι ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε, το βάπτισμα της ΑΕΚ το δέχτηκα περίπου 3-4 χρονών όταν ήμουν ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Οι περισσότεροι Ρωμιοί και Κωνσταντινούπολίτες και Έλληνες της πόλης εκείνη την εποχή για την ΑΕΚ μιλούσαν περισσότερα, τουλάχιστον στο δικό μου το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Μετά ήρθαμε Αθήνα, ο ΠΑΟΚ ήταν Θεσσαλονικιός, παραμένει ξαδελφάκι βέβαια. Εμένα σε ποια γειτονιά της πόλης? Εμένα με στην ανατολική πλευρά, στη Χαλκιδόνα. Στη Χαλκιδόνα. Δηλαδή ακούν πολλές φορές οι κάτοικοι των Αθηνών τις περιοχές που είναι. Ναι, Χαλκιδόνα. Ναι. Μέναμε στη Χαλκιδόνα που λέγεται Καντίκιοι και εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα. Απολαυστικότατη ήταν η καλύτερη εμφάνιση εκτός έδρας τουλάχιστον της ΑΕΚ, κύριε Μπουλμέτη? Νομίζω πως ναι. Δεν τον είδα τον αγώνα γιατί την ίδια ώρα έπαιζε το μπάσκετ στην Πάτρα. Εμείς στεναχωρήσαμε. Λογικό δεν είναι. Εμείς στεναχωρήσαμε με τον μπάσκετ. Το ξέρω, στεναχωρηθήκαμε όλοι, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι νομίζω και θα το ξεπεράσουμε. Ξανά για προτάσμα, κύριε Μπουλμέτη, πώς βιώσατε όλη αυτή την περιπέτεια της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια με τον υποβιβασμό, με το... Κοιτάξτε να δείτε, εκείνη την εποχή είχα επενδύσει στην προηγούμενη ταινία μου και μου πέρασε επιδερμικά. Όταν ξαναβρέθηκε πάλι στην πρώτη κατηγορία, ήρθε αμέσως η πρόταση για την ταινία και ξεκίνησα να την παρακολουθώ πιο έντονα πια και την πορεία και της ποδοσφαιρικής και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Δεν την παρακολουθούσατε στις χαμηλότερες κατηγορίες? Ήμουν εντελώς απασχολημένος με την προηγούμενη ταινία. Λοιπόν, να πάμε στο ρεπορτάζ από το Αγρίνιο. Στον κύριο Μπουλμέτη, μήπως θα πρέπει να γίνει κάποια και ταινία, να το σκεφτείτε, για την ποδοσφαιρική ΑΕ κάποια στιγμή, με την έννοια ότι έπεσε στην τρίτη κατηγορία, επανήλθε, διεκδικεί το πρωτάθλημα, φτιάχνει το δικό της γήπεδο. Αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα, ας το σκεφτεί ο κύριος Μελισσανίδης. Για να το δούμε, κάνουμε και πρόταση. Άρχισε να γράψει και στον τέλειο. Έγινε live εδώ. Πρόταση έδειξα εγώ. Ό,τι μπορεί και χρειαστεί, εδώ είμαι πάντως. Λοιπόν, από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, στην μπασκετική, στην εποπτεία του 68, που δεν είναι μόνο της ΑΕΚ, είναι του ελληνικού μπάσκετ. Μέσω κινηματογράφου, και να πούμε ότι πάμε τώρα σε ένα τρέιλερ της ταινίας που έγινε αφορμή για να καλέσουμε κοντά μας τον Τάσο Πουλμέτη το 1968 από τις 25 Ιανουαρίου στις αίθουσες. Πραγματεύεται με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο την ιστορία της ομάδας μπάσκετ ΑΕΚ που στις 4 Απριλίου του 68 κέρδισε τη Σλάβια Πράγα μπροστά σε 80.000 θεατές στο Καλή Μάρμαρο και πήρε το κύπελλο κυπελλούχων. Να δούμε το τρέιλερ. Θα φτιάξουμε ένα κλεμπ. Η ιστορία μας, όταν πέσουμε, θα λέμε την ιστορία μας. Αγαπητοί μου αγροτές, θα σας δείξω ένα όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 ελληνοφυλάκων πρόκειται εδώ στο τύπο να ζήσει ο αγαπητός. Θα χάσουμε. Θα φάμε μια σαραντάρα κάρτα.
Άμα κερδίσει, κερδίζει όλη η Ελλάδα. Τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο? Ωραία, γιατί να τη πω. Πες ότι θα την πάρει μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ. Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα. Ωραία. Τι, και θα κερδίσουμε σίγουρα. Είσαι καλά. Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωσε η Μακαρίτη? Εντάξει, έχουμε χρόνο. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Να ρίξω να δω πάλι. Τι το κλείνετε, φίλε. Τελείωσε τα μαγιά του παιχνίδι, είναι δικό μας. Τι λες, βρε βούρλο. Ποια ΑΕΚ? Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας. Προσφυγικά. Ανέβα πρώτο, Λουτάρι και υποχαρίστε. 60-60. Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο. Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί Μαφρατέ. Η Ευρώπη θα μιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα σκοτήσει αύριο με αυτό το γεγονός. Γιατί το πιστεύω. Το γεγονός που είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έχει κάνει όπου θα κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται. Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Μπροστά σε 80.000 κόσμο. Αυτό ήταν το τρέλερ της ταινίας. Η αρχική πρόταση ήταν για δραματοποιημένη ταινία ή για ντοκιμαντέρ? Η αρχική πρόταση ήταν για ταινία. Για ταινία κατευθείαν. Αλλά έπρεπε να γίνει μια έρευνα. Και ξεκίνησε μια έρευνα δικιά μου και των συνεργατών μου με συνεντεύξεις από όλους τους πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς, αλλά και διαχρονικά από παλεμάχους για όλη την ιστορία της μπασκετικής ΑΕ και γενικότερα του μπάσκετ εκείνης της εποχής. Και όταν συγκεντρώθηκε όλο το υλικό, τότε ξεκίνησε η γραφή ενός σεναρίου και γυρίστηκε η ταινία ακριβώς πριν 8 μήνες περίπου. Και δεν είναι μια ταινία για οπαδούς της ΑΕΚ? Όχι. Δεν είναι οπαδική ταινία. Παρόλο που τιμάει την ΑΕΚ και η ΑΕΚ τίμησε τον μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό, είναι μια ταινία ιστορική, γιατί μιλάει για μια περίοδο. Καταρχήν είναι η ΑΕΚ υπήρξε η πρώτη ομάδα η οποία βγήκε. Η κατάκτηση αυτού του κυπέλου ήταν η πρώτη νίκη διεθνής που έκανε σε συλλογικό επίπεδο μια ομάδα από καταβολής ελληνικού κράτους, έτσι. Αλλά είναι ένα κομμάτι της ελληνικής αθλητικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια χρονιά που γίνονται έντονα γεγονότα, ο πλανήτης βράζει ολόκληρος και μέσα εκεί πέρα είναι χωμένο και ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Τον θυμάστε εσείς τον αγώνα τον που αγώνα, ήσασταν εκείνη τη Εγώ ώρα. Τον αγώνα το θυμάμαι, ήμουνα 11 χρονών και τον είχα ακούσει με τον πατέρα μου στο ραδιόφωνο. Ήσασταν Ελλάδα? Βεβαίως. Είχατε έρθει Ελλάδα? 4 χρόνια είχαμε έρθει Ελλάδα. Να πάμε να θυμηθούμε μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ και την περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου, το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό. Άλλωστε και η περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου είναι ιστορική. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν τι έγινε. Στις 4 Απριλίου 1968, τότε το σκορ του τελικού μπροστά σε 80.000 θεατές, το οποίο είναι και ρεκόρ προσέλευση για αγώνα μπάσκετ, ήταν 89-82. Το τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο δεν περιγράφεται. Από τις 6 παρατέταρτο το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ούτε καρφίτσα αυτή τη στιγμή δεν πέφτει κάτω στο έδαφος. Η στιγμή πλησιάζει. Τώρα κλείνουν τα φώτα. Και είναι μόνο αναμένα τα φώτα του τερένου που θα αρχίσει ο μεγάλος αγώνας. Αρχίζει ο αγώνας, γίνεται το τζάμπολ. Πηδάει ο Τρόντζος και πιάνει το rebound και συνεχίζεται η βάση των Αμερικάνων. Ο Αμερικάνος έρχεται από τα αριστερά. Έχει μπροστά του ένα-δύο παίκτες, μπαίνει προς τα μέσα. Μπράβο Αμερικάνε! Ένα εκπληκτικό βάσιμο και επιτυχάνει ένα θαυμάσιο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Το παιχνίδι γίνεται 19-15 υπέρ της ΑΕΚ. Ελληνική επίθεση. Ο Σούπας είναι στον Τρόντζο, λέει: δίνετε μου την μπάλα, τις παίζω όπως θέλω εγώ. Μέσα! Ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της ΑΕΚ, ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μεγαλείου. Όξο η μπάλα, πάμε το ζείτε. Όξο, πάντε το rebound, ο Τρότζος. Εδώ Αμερικάνε, πάμε. Είναι ο Μιλόδες καλάζι. Το τι γίνεται, δεν περιγράφεται. Η χαρά αγαπητοί μακροατέ, πρέπει να είσαστε εδώ για να τη ζήσετε. Πόντος υπέρ της ελληνικής ομάδος, Αμερικάνος. Έρχεται εδώ και με φιλί και εμένα και εγώ συγκινημένος. Μπράβο παιδιά μου. 100.000 θα είναι σύναφοι. Ο Μυρώδης ΣΑΕΦ καθυλώνει σήμερα την φημισμένη Σλάβια Πράγας.
δύο, ένα και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγώνας. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Η ΑΕΚ ενίκησε και το τρίπτυχο είναι ΑΕΚ Ελλάς Ευρώπης. Πού να πάμε αλλού τώρα, εκτός από τον ίδιο τον Βασίλη Γεωργίου που μας ακούει και έχει γνωριστεί από ό,τι μάθαμε με τον κύριο Πουλμέτη. Βασίλη Γεωργίου, καλή χρονιά από την Αθηνική Κυριακή και σε τιμάμε και μας τιμάς και νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση που σας ακούμε. Κύριε Λικουρόπουλο και όλοι οι συνεργάτες και το Χριστογιαννόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου όλοι μαζί μου δώσατε μια χαρά γιατί με γυρίσατε 50 χρόνια. Είναι πολύ ωραίο, είναι συγκινητικό. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ωραία, θα έλεγα, θύμιση του 1968 και σήμερα είμαστε στο 2018. Ήτανε μια βραδιά, δείξατε πάρα πολλά, άκουσαν όσοι δεν ήξεραν, τότε ήταν το τρανζιστοράκι, δεν υπήρχε τηλεόραση. Όσοι άκουγαν, έχει μείνει αυτή η φωνή. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη, θα έλεγα, χαρά, περιουσία, πολιτισμό, την αγάπη του κόσμου μόνο που έζησα και τι άλλο να πω. Και το φίλο μου τον Τάσο τον Πουλμέτη, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός, θα έλεγα από τους πολύ καλύτερους, εγώ δεν τον ήξερα, τον γνώρισα σε μια ταινία που έγινε, ανέλαβε να κάνει την ταινία αυτή το 1968, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, ωραίος άνθρωπος. Μιλά πάντα την αλήθεια, το βασικότερο από όλα, και περιμένουμε, και εγώ περιμένω να δω την ταινία αυτή, να τη ζήσω. Θα γυρίζω πίσω, αν και η ταινία όπως σας είπα δεν είναι καθαρός αθλητική, είναι μια ταινία που τα περιλαμβάνει όλα. Μπορείτε να το καλησπέρισετε, είναι εδώ μαζί μας. Ναι, το βλέπω γιατί σας παρακολουθώ. Καλησπέρα Βασίλη. Τάσο μου, τι να κάνουμε, έχασε την Πάτρα η ομάδα. Δεν πειράζει, Βασίλη. Δεν μας παίρνει από κάτω. Έτσι, να πάρει τόσο από κάτω. Τόσο μας πληγώνει, τόσο μας πορώνει, Βασίλη. Ακριβώς, έτσι είναι. Η ΑΕΚ είναι γεννημένη για αυτά. Έτσι. Επέστρεψε και θα δούμε στην επιστροφή της σε όλα. Έχει επιστρέψει και στο ποδόσφαιρο, έχει επιστρέψει και αποκτά και την Αγία Σοφιά, το σπίτι της. Είναι μεγάλη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο από όλα. Και όλα τα άλλα έρχονται. Είναι κύπελο, είναι Ευρώπη, είναι πρωτάθλημα για το ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ έχουμε ό,τι μπορέσουμε καλύτερο και να διατηρήσουμε ή να την επαναφέρουμε τη Βασίλισσα της Ευρώπης ΑΕΚ του 1968 σε μεγάλες μέρες, σε μεγάλες βραδιές. Βασίλη Γεωργίου, να θυμίσω τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο τελικό, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα από όλους, Γιώργος Τρότζος, Χρήστος Ζούπας, Τέλειος Βασιλιάδης. Ακριβώς. Να τα πεις εσύ, Βασίλη. Ναι, Λαρετζάκης, Βασιλιάδης, Ζούπας, το Playmaker, ο Τσάβας, ο Γιώργος ο Τρότζος, ο Γιώργος ο Αμερικάνος ο Παγκόσμιος, ο Πέτρος ο Πετράκης, ο Χριστέας, ο Αντώνης ο Χριστέας, σε μια φάση μάλιστα όπως περιέγραφα θα σας πάρω άλλα 20 δευτερόλεπτα από αυτή την ωραία παρουσία που μου κάνετε και σας ευχαριστώ και πάλι. Όταν χτυπούσε δύο βολές έλεγα και θα χτυπήσει δύο βολές ο Αντώνης ο Χριστέας και γελάει ο Χριστέας, θα βάλει και την πρώτη και τη δεύτερη. Και χτυπά την πρώτη, γίνεται το σκορ 44-44 και θα εκτελέσει και τη δεύτερη μέσα και αυτή. Μπράβο Αντώνη μου, γελάει ο Χριστέας. Ήταν ωραίος, άλλη κοινωνία θα έλεγα τότε. Άλλη κοινωνία βαδίζοντας ανά δεκαετίες, δεκαπενταετίες και τα λοιπά. Άλλος κόσμος, βλέπετε όλο αυτό τον κόσμο που βλέπετε, 80.000, ήταν άλλοι 20.000 απ' έξω. Και όταν τελείωσε το ΜΑΣ, κατέβαιναν προς την Ομόνια, έτσι από εκείνη τη χρονιά έγινε, να πηγαίνουμε στην Ομόνια να πανηγυρίζουμε τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Όπως έγινε και το 87, που η εθνική μας πήρε το κύπελο, το πανευρωπαϊκό. Λοιπόν. Να θυμίσουμε στον Βασίλη Γεωργίου ότι η πρεμιέρα είναι 15 Ιανουαρίου, δεν είναι μακριά η Πάτρα πλέον, έτσι με τον καινούριο δρόμο, Βασίλη. Φυσικά θα έρθει. Στο Παλάς η πρεμιέρα. Είναι η πρεμιέρα. Ταινία, αλλά η επίσημη προβολή. Ευχαριστούμε, Βασίλη Γεωργίου. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και πάλι χρόνια πολλά. Η προβολή στις αίθουσες 25 Ιανουαρίου. Έτσι.
να ρωτήσουμε λίγο τον καμβά της ταινίας. Θα σας πω για τον καμβά. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Βασίλης, ότι στο πλαίσιο του ότι η ταινία δεν είναι οπαδική, υπήρχε πανό μέσα στο Καλλιμάρμαρο που έλεγε ΑΕΚ και Ολυμπιακή μαζί σου. Μας μιλάνε στην ταινία βέβαια άνθρωποι που ήταν κυμπάριδες αντίπαλοι μας εκείνη την εποχή, όχι τόσο στο μπάσκετ, και στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ο Αριστίδης ο Καμάρας λέει τη φοβερή φράση ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα άλλο ήθος. Ο κύριος Βαμβακούσης, ο Κυρίτσης, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Φάνηκε και στην πορεία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ το 3 χρόνια. Ακριβώς. Φάνηκε και ακριβώς. Υπήρχαν αντίστοιχα και αντίστοιχα πανό μέσα στη Λεωφόρο όταν έγιναν οι αγώνες. Και αυτό καταδεικνύεται και αναδεικνύεται στην ταινία. Και ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα να περάσει. Αυτό ήταν και επιθυμία και της διοίκησης της ΑΕΚ και δική μου προσωπική. Να τονίσουμε ότι είναι παραγωγή που έγινε από το Μάκη Αγγελόπουλο. Έγινε από τον κύριο Αγγελόπουλο με την υποστήριξη της ΚΑΕ ΑΕΚ. Και έχουμε πολλούς χορηγούς και συμπαραγωγούς. Επειδή μιλήσατε, συγγνώμη Γιώργο, με πολύ κόσμο, έχουμε και πραγματικούς διαλόγους μέσα στην ταινία. Τι εννοείτε, φυσικά. Η ταινία αυτό είναι λέω, ναι, ταινία με υπόθεση το μεγαλύτερο μέρος. Απλά υπάρχουν και μαρτυρίες. Αυτό. Γυρίσματα στην Κωνσταντινούπολη κάνατε? Γυρίσματα κάναμε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι γυρίσματα όπου πήγαμε στα δύο σωματεία από τα οποία δημιουργήθηκε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Το γυμναστικό σύλλογο του Πέρα, του Μπέιογλου που λένε, και τα τάβλα. Ναι, ακριβώς. Και μιλήσαμε με τις διοικήσεις, με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Λοιπόν, συγκινητική αναμένεται πάντως, είναι σίγουρο. Είναι μια χρονιά κιόλας που αριθμητικά συμπληρώνονται 50 χρόνια χρονολογικά από την... Ακριβώς. Μα και αυτός ήταν ο στόχος και η επιθυμία του κυρίου Αγγελόπουλου για να γίνει αυτή η ταινία. Να είναι επαιτειακή. Να ευχηθούμε τι άλλο, να επιτύχει, να έχει προσέλευση κόσμου και να συγκινήσει, νομίζω. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Ήσασταν μαζί μας. Η συνταγή υπάρχει, αν είναι τουλάχιστον όπως ήταν στην πολιτική κουζίνα, αυτό που είδαμε και στον Νοτιά, νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ταινία. Να είστε καλά, το ελπίζω και εγώ.